Διαβάσουμε από τη σελίδα 865. Είναι από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο και εδάφιο 21. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αν αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης», λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτου η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέως της θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού, και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσών λοιπόν ο δούλος προς εκείνη λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αυτού αφήκεν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστησε αυτόν 100 δινάρια και πιάσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδοσμη ό,τι χρεωστείς». Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως σου αποδώσει το φιλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτοί τα γενόμενα, ελπίθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσα σε αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, «Δούλε, πονηρέ, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα επειδή με παρακάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσει το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα». Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς έως σου αποδώσει πάν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν». Ένα μεγάλο μυστικό. Ουράνιο, πνευματικό, το οποίο ο Θεός θέλει να το γνωρίζουν οι δούλοι του. Καθώς μάλιστα βρήκε την ευκαιρία που ο Πέτρος τον πλησίασε και τον ρώτησε, «Εάν αμαρτήσει ο αδελφός μου σε μένα, πόσες φορές να τον συγχωρήσω? Φτάνουν 7. Και ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει όρια στη μακροθυμία του, στη συγχωρητικότητά του, και δεν θέλει και εμείς να έχουμε όρια στο να συγχωρούμε. Απεριόριστη συγχωρητικότητα για οτιδήποτε και αν έχει συμβεί στη ζωή μας από οποιονδήποτε. Απεριόριστη μακροθυμία. Για να υπάρξει όμως αυτή η απεριόριστη μακροθυμία, πρέπει να υπάρχει η αγάπη του Θεού εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί αν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού στην καρδιά κάποιου ανθρώπου, σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η απεριόριστη μακροθυμία, η αγάπη μακροθυμή. Και αν υπάρξει αυτή η απεριόριστη μακροθυμία, δηλαδή αν υπάρξει αγάπη, τότε υπάρχει και συνέχεια. Συνέχεια έργου. Έχει μήνυμα. Είναι υπηρέτης και δούλος. Εάν λοιπόν αμαρτήσεις εσένα ο αδελφός σου, πρώτα πρέπει να τον συγχωρήσεις και να μακροθυμήσεις και ύστερα πρέπει να τον βοηθήσεις να επιστρέψει. Πήγαινε, έλεγξον αυτόν πρώτα μεταξύ σου και αυτού μόνον. Εάν ακούσεις το μήνυμά σου,
τότε κέρδισες τον αδελφό σου. Έχεις μήνυμα επιστροφής, μην ξεχνάμε, ποτέ δεν υπάρχει παρηγοριά ενίσχυσης έλεγχος αν δεν περάσεις από το όρος το υψηλό του Κυρίου. Εάν δεν φέρεις το μήνυμα που ο Θεός σου έδωσε, δεν το φέρεις να το χρήσει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού με πνευμάγιο. Και αν δεν σου ακούσει, έχεις κι άλλο μήνυμα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πάρε μαζί σου ακόμη έναν ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επ' του στόματός σου διαμαρτύρων δύο ή τριών. Και αν και σε αυτούς δεν ακούσει, πάλι έχεις μήνυμα. Μήνυμα σωτηρίας, θεραπείας, αποκατάστασης. Πες το σε όλη την εκκλησία πια. Και αν της εκκλησίας δεν ακούσει, τότε τελείωσες. Δεν έχεις άλλο μήνυμα. Δεν υπάρχει πια επιστροφή. Δεν υπάρχει πια ελπίδα. Ο άνθρωπος λοιπόν, τον οποίον ο Θεός έχρισε υπηρέτη του, δούλο του ή δούλη του, για να έχουν μήνυμα, τουλάχιστον συγχωρητικότητας, πρέπει να γίνει καρδιά τους γεμάτη από αγάπη, και αυτό το μήνυμα να το φέρουν και να το περάσουν μέσα από το όρος του υψηλό. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θα περπατάει από ευλογία σε ευλογία, εκτός και αν. Και εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο μυστικό. Σκεφτείτε έναν δούλο που έχει μήνυμα και χρησμένο δια Πνεύματος Αγίου, που όμως η συνέχεια της ζωής του είναι βασανιστές. Φοβερό. Να έχει κάνει τα πάντα, να έχει περπατήσει όπως ακριβώς το θέλει ο Θεός, όπως ακριβώς μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και να βρίσκεται στη ζωή του ανάμεσα σε βασανιστές. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει? Ο Θεός δεν επιτρέπει στη ζωή μας τίποτα χωρίς σοβαρό λόγο, αδερφοί. Μην αφήσουμε την καρδιά μας να δικαιώνεται με τη λογική «ο Θεός γιατί το επιτρέπει, δεν έπρεπε να το επιτρέψει». Ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας έχει λόγο και αιτία. Και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το γνωρίσουμε με αποκάλυψη από το Θεό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλει ο Θεός, γιατί μέσα από αυτή την επίγνωση του λόγου και της αιθείας που ο Θεός επέτρεψε την εκπαιδευτική παιδαγωγική κρίση, μέσα από την επίγνωση θα ξεφύγουμε από τα χειρότερα και τα συνεχόμενα. Και για να το καταλάβουμε καλά, και για να το καταλάβει καλά και ο Πέτρος, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, του λέει μια παραβολή. Υπήρχε κάποιος βασιλιάς ο οποίος κάθε τόσο θεωρούσε λογαριασμό μετά των δούλων αυτού. Δεν ήταν ένας βασιλιάς που δεν έδινε λογαριασμό ή δεν ζήταγε λογαριασμό ή ήτανε μακριά και δεν ασχολείται με τους δούλους του και με τις δούλες του, αλλά είναι ένας βασιλιάς που είναι κοντά, ασχολείται πάρα πολύ συχνά και πλησίων με τους δούλους του, και ο σκοπός του είναι η αγάπη, η θεραπεία, η αποκατάσταση, η ευλογία. Και μέσα από την παραβολή αυτή μας φανερώνει ο Θεός το σημαντικότερο γεγονός, ότι όποιος ζητήσει το έλεος του Θεού, αυτόν ο Θεός εξάπαντος θα τον ελεήσει. Ό,τι και αν χρωστάει, ό,τι και αν έχει κάνει. Το έλεος του Θεού δεν έχει όρια. Είναι απεριόριστο το έλεος του Θεού, απεριόριστη η αγάπη του Θεού, και περιμένει, και αν δεν πας εσύ θα σε φωνάξει. Έλα, γιατί μου οφείλεις. Και παρουσιάστηκε ένας υπηρέτης ο οποίος τα είχε καταφέρει και χρώσταγε 10.000
τάλαντα. Απεριόριστος αριθμός χρέους. Αν σκεφτούμε ότι όπως διάβασα ο προϋπολογισμός του Ισραήλ τότε ήταν ο ετήσιος 300 τάλαντα. Σκεφτείτε δηλαδή για τι νούμερο μιλάμε. Μύρια τάλαντα. Έχει ελπίδα αυτός που χρωστάει μύρια τάλαντα? Βεβαία ελπίδα και ασφαλή ελπίδα, αρκεί να καταλάβει ότι εάν από μας ο Θεός απαιτεί, θέλει απεριόριστη συγχωρητικότητα που εξαρτάται από την απεριόριστη αγάπη, πόσο μάλλον ποια είναι η απεριόριστη συγχωρητικότητα του Θεού που είναι η αγάπη και ποια είναι και η έκφραση της αγάπης για τον κάθε έναν από μας σε κάθε μια στιγμή. Πόσο σε αγαπάει ο Θεός. Και επειδή δεν πας εσύ να κάνεις διαπραγμάτευση του χρέους σου, δεν σε αφήνει, σε φωνάζει με τον τρόπο το δικό του, που είναι τα 70 χρόνια για τον Ισραήλ, που είναι η οποιαδήποτε ταλαιπωρία για τον κάθε έναν από μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αγαπάει. Και όταν στάθηκε μπροστά του ο δούλος με τα μύρια τάλαντα, τι να του πει? Αλλά και ο Θεός του να του πει. Εκείνο που κάνει εκφράζει τον νόμο του, τη δικαιοσύνη του. Πουλήστε αυτόν, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τα υπάρχοντά του για να όσο είναι δυνατόν ξοφληθεί το χρέος. Αλλά μέσα από την παραβολή αυτή φανερώνει το μέγα έλεος του Κυρίου ο Ιησούς Χριστός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί, να ξέρω, να ξέρεις, να ξέρουμε ότι όταν πλησιάσω το Θεό και του ζητήσω έλεος, το έλεος θα υπερκαλύψει, θα υπερκαλύψει όλα τα αφιλόμενα. Τον παρακάλεσε, συγχώρεσε με, λέησε με, θα δουλέψω και θα στα δώσω. Και τον σπλαχνίστηκε ο Ευγενή, ο βασιλιάς. Στα χαρίζω όλα και σε καθιστώ ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Ένας δούλος με μοίρια τάλαντα, ελεύθερος, χωρίς να χρωστάει τίποτα, να κάνει ό,τι θέλει. Για να το καταλάβουμε λίγο, μάλλον εκείνοι που μπορούν να το καταλάβουν λίγο είναι αυτοί που σήμερα χρωστάνε, χρωστάμε σε τράπεζες και οπουδήποτε αλλού, το κράτος οπουδήποτε αλλού. Πόσο σημαντικό είναι να έρθει κάποιος και να σου πει «στα χαρίζω, αλληλούια, στα χαρίζω όλα, δεν μου χρωστάς τίποτα, είσαι ελεύθερος». Τι βάρος φεύγει από την πλάτη του ανθρώπου, τι ελευθερία νιώθει, τι χάρη απολαμβάνει, γιατί δεν εξέφρασε τη δικαιοσύνη του νόμου, αλλά φανέρωσε τη χάρη του Θεού διά του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου. Μόνο ο Θεός με τη χάρη του διά του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου μπορεί να στα χαρίσει όλα. Και ακούστε, μπορεί να στα χαρίσει όλα. Έχει τρόπους ο Θεός να στα χαρίσει όλα. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι απέραντη. Διάβασα στην εφημερίδα ότι πήγανε στο δικαστήριο ένα ζευγάρι που χρώσταγε 300.000 ευρώ και ο δικαστής του χάρισε τα 275.000. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, πώς εργάζεσαι? Σκεφτείτε όταν έφυγαν αυτοί με τα 300.000 ευρώ που δεν είχαν καθόλου λεφτά, πώς τα πέταγαν. Αδελφοί, είναι μήνυμα από το Θεό. Μπορεί ο Θεός να στα χαρίσει όλα. Όλα. Μόνο πέσε στα γόνατα. Ζήτησε το έλεος του. Ζήτησε το έλεος του. Είναι πολυέλεος. Είναι πολυεύσπλαχνος.
μπορεί να στα χαρίσει όλα. Να μην σου αφήσει όπως άφησε ο δικαστής 25.000 από τα 300, αλλά να σου χαρίσει και στα 300 και να σου δώσει κιόλας. Όλα μπορεί να στα χαρίσει. Αλληλούια. Δεν θέλω να φύγω από αυτό. Θέλω να το φωνάζω όσο μπορώ πιο πολύ. Μπορεί ο Θεός να βρει τρόπο να σου χαριστούν όλα. Άφεση αμαρτιών, άφεση οφειλών, άφεση βαρών, όλα. Έλεος θέλει ο Θεός, έλεος να κάνει. Αγαπάει το έλεος. Ο Θεός είναι αγάπη. Από μας θέλει να πέσουμε στα γόνατα και να του πούμε ελέησέ με Κύριε. Ελέησέ μας Θεέ μου, ελέησέ μας. Αμήν. Ελέησέ μας Θεέ μου. Ελέησέ μας. Ελέησέ εμένα, την οικογένειά μου, τις οικογένειες των αδελφών, την εκκλησία μας. Ελέησέ μας Πατέρα. Στα χαρίζω όλα. Δεν χρωστάς τίποτα. Χαρούμενος, ευλογημένος, χωρίς το βάρος, χωρίς το φόβο, χωρίς την αγωνία, χωρίς τα μπλεξίματα, τα προβλήματα, ελεύθερος τελείως, βγαίνει έξω και βλέπει έναν που του χρώσταγε 100 δινάρια. Και μόλις τον βλέπει, θυμάται το χρέος του, αγριεύει, θυμώνει, τον πνίγει και του λέει δώσ' μου αυτό που μου χρωστάς. Και ο φιλέτης του γονατίζει και του λέει λέησέ με σε παρακαλώ, θα στα πληρώσω. Είναι λίγα, δεν είναι πολλά, είναι 100 μεροκάματα. Θα στα πληρώσω, θα βρω τρόπο. Ελέησέ με σε παρακαλώ. Αλλά αυτός πιο πολύ σκληρύνθηκε. Είχε προετοιμάσει την οδό να έλθει ο Κύριος και ήρθε, και είχε προετοιμάσει, όπως μας είπε ο Θεός, βγάζοντας την εξουθένηση με το έλεος του Θεού, βγάζοντας την υπερηφάνεια με την ταπείνωσή του, βγάζοντας την πλάνη, εγώ θα στα ξεπληρώσω όλα, αλλά το τελευταίο δεν το κατάφερε, να βγάλει τη σκληρότητα και την αγριάδα. Και έτσι η δόξα του Κυρίου πια δεν θα φανερωθεί σε αυτόν. Επαναλαμβάνω, είχε βγάλει την εξουθένωση από αυτόν, από τη ζωή του, με το έλεος του Θεού. Είχε βγάλει την υπερηφάνεια με το έλεος του Θεού. Είχε βγάλει την πλάνη, το ψέμα, με το έλεος του Θεού. Δεν κατάφερε να βγάλει όμως τη σκληρότητα. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει. Δεν μπόρεσε να μοιάσει του πατέρα του. Δεν μπόρεσε να υποταχθεί στο λόγο του. Δεν μπόρεσε να πείσει την καρδιά του, να δαμάσει την καρδιά του. Δεν μπόρεσε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Μα τώρα τόσο κακό είναι? Για το Θεό είναι τόσο κακό, που πρέπει με τη χάρη του Χριστού σήμερα να το καταλάβουμε, αδερφοί. Τόσο κακό. Γιατί όλοι θυμώνουμε, εγώ πολύ και ο Θεός να με λυήσει, όλοι αγριεύουμε, όλοι παρεξηγιόμαστε, όλοι σκληραίνουμε. Και γιατί το λέω το όλοι? Επειδή ο Λόγος του Θεού λέει ότι είμαστε ομοιοπαθείς, και εγώ είμαι ίσως ο χειρότερος από όλους σας αυτό. Αγριεύουμε, σκληραίνουμε, μιλάμε άσχημα, θυμώνουμε. Ναι, μετά μετανοούμε, αλλά τι να το κάνεις, το κακό έχει γίνει. Καλό είναι να μην μετανοούμε, ή μάλλον αν συμβεί να μετανοούμε, αλλά το καλό είναι να μην συμβαίνει. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, τον έβαλε και στη φυλακή, τον έδεσε.
Γιατί δεν τον συγχώρεσε. Και αυτόν που δεν συγχώρεσε τον έδεσε, γιατί δεν του συγχώρεσε τις αμαρτίες, αλλά αυτός πολύ περισσότερο δεμένος από τη μη συγχωρητικότητά του παρεδόθη στους βασανιστές. Κοιτάξτε, ένας ευλογημένος δούλος, μια ευλογημένη δούλη, που πραγματικά ο Θεός όχι μόνο τον ελευθέρωσε, αλλά του έδωσε και την απόλυτη ελευθερία να εργάζεται έργον Θεού αποτελεσματικά, με δύναμη. Πόσο εύκολα μπορεί να τα χάσει όλα. Και τι συμβαίνει, τι συνέβη, φοβερά πράγματα συνέβησαν. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις. Το άκουσαν οι σύνδουλοι και στενοχωρήθηκαν. Μα δεν μπορεί να τον συγχωρήσει, δεν μπορεί να την συγχωρήσει, δεν μπορεί να του συγχωρήσει. Δεν μπορεί σε αυτόν που αφέθησαν τόσα πολλά να αφήσει. Δεν μπορεί. Πω, στενοχωρήθηκαν όλοι οι σύνδουλοι. Και τι είχαν, πήγαν και προσευχήθηκαν και το άκουσαν στο Θεό, στο Βασιλιά. Πόσο πραγματικές είναι, ο πραγματικός είναι ο λόγος του Θεού. Πόσο στενοχωριέμαι όταν βλέπω άνθρωπο να μην μπορεί να συγχωρήσει. Και πάω και προσεύχομαι, Χριστέ μου, βοήθησέ τον. Και απαντάει ο Θεός, θα τον βοηθήσω. Πώς? Τον φωνάζει. Δούλε πονηρέ. Η απάντηση του Θεού στις προσευχές μας, στις προσευχές των συνδούλων. Επώδυνη απάντηση. Δούλε πονηρέ. Το χρέος εκείνος σιαφήκα επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, να το αφήσεις το χρέος καθώς εγώ σε ελέησα. Και ο οργιστής, ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς, ακούτε, έως σου να αποδώσει όλο το οφειλόμενον εις αυτόν, τα μοίρια τάλαντα, όλο το χρέος, όλες τις παλιές αμαρτίες, όλα τα άσχημα, ο Θεός τα φέρνει και πάλι στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πια άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει πια συγχώρεση αμαρτιών. Ξανά μοίρια τάλαντα, τα οποία όμως τώρα πρέπει να τα αποδώσει. Ας φοβηθούμε το Θεό, αδερφοί. Με το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να παίζουμε. Και όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε, από εδώ και από σήμερα και στο εξής. Σου συγχωρέθηκαν μοίρια τάλαντα. Μη σου επιστρέψουν όλα στην πλάτη σου. Μη σου επιστρέψουν όλα στην πλάτη σου. Δεν είναι αστείο πράγμα. Παρέδωκεν εις τους βασανιστάς. Μη σου επιστρέψουν όλα πίσω. Να ψάξουμε να βρούμε. Με ποιον άνθρωπο η καρδιά μας είναι χαλασμένη. Ποιανού ανθρώπου η καρδιά με εμάς είναι χαλασμένη. Και να πάμε στο όρο, στο μέγα. Και εκεί να κάνουμε αποκατάσταση. Τον συγχωρώ. Βοήθησε τον να με συγχωρήσει. Τον αγαπώ. Βοήθησε τον να με αγαπήσει. Τον θέλω κοντά μου. Βοήθησε τον να θέλει να είναι κοντά μου. Μόνο στο όρο, στο υψηλό, θα γίνει αποκατάσταση. Μόνο. Μόνο στο όρο, στο υψηλό, ο Θεός θα πλημμυρίσει την καρδιά σου με την αγάπη Του, δια Πνεύματος Αγίου, για να μπορείς να συγχωρείς απεριόριστα. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Να μπορείς να ελεείς απεριόριστα. Τα λόγια σου να είναι λόγια σαν λόγια Θεού.
Όχι λόγια επικριτικά, κατακριτικά, καταδικαστικά. Γιατί δένεις όταν κρίνεις, κατακρίνεις, τους δένεις. Αλλά και εσύ προχωράς προς τους βασανιστές. Ενώ ο Θεός κηρύττει ελευθερία. Και έχει ένα ωραίο εδάφιο που είναι κλειδί. Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει η ελευθερία. Και το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει μόνο στο όρος το υψηλό. Γιατί επιτρέπει ο Θεός και βασανίζεται αυτός ο ευλογημένος δούλος που του συγχωρέθηκαν μοίρια τάλαντα, που τον κατέστησε απολύτως ελεύθερο ο Θεός? Γιατί επιτρέπει ο Θεός να βασανίζεται έτσι? Γιατί δεν πρόσεξε η συγχωρητικότητά του να είναι πάντοτε απεριόριστη. Γιατί δεν έδωσε μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού, προσοχή στο Λόγο του Θεού, ότι άμεσα, γρήγορα πρέπει να συγχωρήσει και να ζητήσει να βρει τρόπο να συγχωρεθεί. Πάντως, εγώ αδέλφια μου, σας ζητάω συγγνώμη από όλους σας. Αν έχω κάνει κάτι πολύ λίγο, δεν ξέρω. Συγχωρέστε με για το καλό μου και για το καλό σας. Αλλά και εγώ συγχωρώ τους πάντες σήμερα. Είτε έχουν κάνει είτε δεν έχουν κάνει. Γιατί θέλω από σήμερα και πέρα να είμαστε όλοι ελεύθεροι στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλω να είναι μπροστά μου βασανισμός, αλλά θέλω μπροστά μου να είναι ευλογία. Δεν θέλω μπροστά μου να είναι ταλαιπωρία, ονειδισμός, εξουθένωσης, δουλεία, σκλαβιά. Θέλω μπροστά μου να είναι ελευθερία, ευλογία και η δόξα του Θεού. Αμήν.